Ο κύριος Κατσούνοδος αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, όχι εγώ. Ο ίδιος ήταν δική του πρόταση να απέχει από τα καθήκοντα του. Εγώ είμαι σε συνεχή επικοινωνία με το Γενικό Εισαγγελέα. Είναι προκειμένου να ενημερωθώ για τις εισηγήσεις και πώς θα προχωρήσει με βάση το πόρισμα η όλη διαδικασία, και πλέον σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα θα επιληφθούμε όλων των θεμάτων, χωρίς να έχω αυτήν την πληροφόρηση, και επιβεβαιώνω ότι δεν έχω τύχει ακόμη της καταληκτικής απόφασης ή οποιασδήποτε πληροφόρηση αναφορικά είτε με τις εισηγήσεις του ποινικού ανακριτή είτε με την τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα. Είναι ένα θέμα σοβαρό, πρέπει να δώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται. Δεν νομίζω, μιλούμε για 660, όπως μου είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, έκθεση. Έχει ομάδα νομικών που το χειρίζονται, το βλέπουν και θα τύχει, σας διαβεβαιώνω, σωστού χειρισμού στην κατάλληλη στιγμή. Ευχαριστώ. Ήταν μια αποφάση που προκάλεσε λίγο το σχήματα της κοινής γνώμης, που βλέπουμε ότι σας επικρίνει έντονα για την συγκεκριμένη αποφάση. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν νομίζω ότι με επικρίνει η κοινή γνώμη. Μπορεί να με επικρίνουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά παράλληλα για τον τρόπο που χειρίστηκα τα θέματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το νομικό κομμάτι, είδαμε και σε εφημερίδες και σε κανάλια τοποθέτηση έγκριτων νομικών που θεωρούν ότι έγινε σωστός χειρισμός. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από την Υπουργό Δικαιοσύνης για την πολύκροτη αυτή υπόθεση που αφορά και στις φυλακές.